Η αγωνιστική σεζόν 2011-2012 ολοκληρώθηκε με τον αθλητικό όμιλο Αγνάντιας να μην έχει πετύχει το στόχο του που ήταν η άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Γιακάκης, μεταξύ άλλων, μίλησε για το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί στο γήπεδο της Αγνάντιας, ζητώντας βοήθεια από το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Το πρωτάθλημα στον πρώτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Εύρου αγωνιστικής περίοδου 2011-2012 τέλειωσε με την Αγνάντια να τερματίζει στην τέταρτη θέση, έχοντας συγκεντρώσει 44 βαθμούς σε 22 αγώνες. Ξεκινήσαμε με ένα στόχο να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο. Στην πορεία μας βγήκαν τα αποτελέσματα και η ομάδα άρχισε να δένεται. Είναι μια προσπάθεια τριών χρόνων. Δυστυχώς στη β' κατηγορία δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Αλλά οι προσπάθειες φαίνεται να αποδίδουν σιγά σιγά. Και του χρόνου σίγουρα θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, καλές εγκαταστάσεις. Και από εκεί και πέρα του χρόνου ελπίζουμε για το καλύτερο. Για πολύ δύσκολο πρωτάθλημα έκανε λόγο ο ποδοσφαιριστής της Αγνάντιας, Στράτος Γιαννακέλης. Ήταν τελικά ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το ΓΑΜΑ τοπικό. Εμείς αξίζουμε πολλά συγχαρητήρια στον πρόεδρο και ταυτόχρονα προπονητή της ομάδας. Όλη η προσπάθεια ήταν δικιά του και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε από τη μεριά μας. Να σταθούμε σαν ευχαριστώ προς εκείνον. Τα εύσημα στους παίκτες του έδωσε και ο πρόεδρος της Αγνάντιας, Βαγγέλης Διακάκης. Θέλω να πω γενικά με την ομάδα μου ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ αγαπημένη. Πολύ καλά παιδιά. Ευτύχησα να έχω πολύ καλά παιδιά. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, ας πούμε, όλους διοικητικά. Συνεισφέρουν με τον τρόπο τους και τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι δηλαδή. Ο κ. Διακάκης τόνισε στη τηλεόραση ότι η Αγνάντια δεν πέτυχε το στόχο της που ήταν το πρωτάθλημα, ενώ αναφέρθηκε και στις ατυχίες που είχε η ομάδα του στον αγωνιστικό τομέα. Δεν πέτυχαν στόχους. Ξεκινήσαμε όντως για να πάρουμε και πρωτάθλημα. Έχουμε καλή ομάδα, αλλά στη διαδρομή προέκυψαν κάποια προβληματάκια σε δύο, ας πούμε, ατυχή αποτελέσματα από ομάδες που δεν δείξανε κάτι, όπως τους Μαυραϊτούς που χάσαμε το παιχνίδι μέσα εκεί για διάφορους λόγους, όπως και το Αρίστινο, ας πούμε, δεν ήταν άξια σαν ομάδα, χωρίς να θέλω να τους υποτιμήσω, για να πάρει το παιχνίδι. Στην Ύψα είχαμε ένα ατύχημα μέσα στην έδρα της με το center back που έσπασε το χέρι του. Και έτσι δεν σταθήκαμε τυχεροί, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Για την επόμενη σεζόν η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη σε ό,τι αφορά το διοικητικό κομμάτι. Θα μιλήσουμε διοικητικά, ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι από τώρα για τον χρόνο, γιατί υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο κ. Διακάκης ζήτησε τη βοήθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το πρόβλημα που υπάρχει στο γήπεδο της Αγνάντιας. Θα ήθελα να κάνω κάποια παράπονα, θα παρακαλούσα μάλλον, αν δυνατόν ο αθλητικός οργανισμός, η Δημαρχία, να ενδιαφέρονταν λίγο παραπάνω για τα γήπεδα. Υπάρχει ένα μεγάλο έντονο πρόβλημα, άμα ρίξετε μία ματιά θα δείτε ότι δεν μπορούμε με ένα τρακτεράκι μικρό να καθαρίσουμε αυτό το χώρο. Είναι μεγάλο το γήπεδο, το τρακτεράκι κάθε μέρα παρουσιάζει προβλήματα, λεφτά δεν έχουμε και θα έπρεπε κάτι. Η Δημαρχία, από ό,τι βλέπετε, είναι κατάσταση πραγματική. Φίδια μέσα τέτοια, χόρτα μεγάλα. Θα μπορούσε και η Δημαρχία να προσφέρει κάτι απάνω σε αυτό.